Το πλήρωμα κοπηλασίας Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου στην πρώτη του συμμετοχή σε επίπεδο γυναικών πέτυχε τον στόχο του και με το παραπάνω, που δεν ήταν άλλος από το να δώσει ραντεβού στο Τόκιο. Πώς αρχίσατε την ενασχόλησή σας με την κοπηλασία? Εγώ ξεκίνησα την κοπηλασία γιατί ως μικρή αδερφή έκανα ό,τι έκανε πάντα η μεγάλη αδερφή. Οπότε όταν ξεκίνησε η αδερφή μου κοπηλασία, ακολούθησα κι εγώ. Ο πατέρας μου ήταν κοπηλάτης από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν στο ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης και μετά από πάρα πολλά αθλήματα που δοκίμασα, με παρέτεινε να πάω κι εγώ κοπηλασία. Έχετε θυσιάσει πολλά για να είστε σε τόσο υψηλό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά με τη Μαρία. Κυρίως θυσιάζουμε την καθημερινότητά μας, γιατί εμείς όλη μέρα κάνουμε προπόνηση και δεν ζούμε έτσι όπως ζουν τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή δεν βγαίνουμε, δεν περνάμε. Η πρόκληση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί είχαμε να ανταγωνιστούμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, ήταν 25 και 30 χρονών και εμείς είμαστε 18 και 19. Οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο, το καταφέραμε στις τελευταίες σκουπιές. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει κιόλας ακόμα ότι είναι να πάμε. Ο στόχος μας προς το παρόν είναι να είμαστε στην πρώτη τριάδα του Final B και άμα καταφέρουμε να μπούμε στο Final B. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε σε αυτήν την ηλικία να πάμε Ολυμπιάδα. Θα το πάρουμε σαν μια πολύ καλή εμπειρία και θα προσπαθήσουμε πάλι το 24 να πάμε στο Παρίσι. Περνάτε πολλές ώρες μαζί. Ποια είναι η μεταξύ σας σχέση? Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο χρόνο που είμαστε στην εθνική ομάδα και μέναμε μαζί. Γιατί λόγω πίεσης και κούρασης μας ενοχλούσε το παραμικρό στην άλλη. Αλλά πλέον έχουμε βρει έναν τρόπο και συνεννοούμαστε. Το πάμε αρκετά καλά. Όπως είπε και η Μαρία, στην αρχή είχαμε αρκετές διαφωνίες, δεν συμφωνούσαμε σε περίπου τίποτα. Όμως επειδή είχαμε κοινό στόχο και το θέλαμε πάρα πολύ, μπορώ να πω ότι τα βρήκαμε και τώρα είμαστε πολύ καλά.